Με αυτή την κίνηση του κυρίου Σκουρλέτου από το Υπουργείο Εσωτερικών να καλέσει όλα τα κόμματα να τα ενημερώσει έτσι, για την πρόταση της κυβέρνησης για την κατάτμιση των μεγάλων περιφερειών. Βέβαια, είναι μια απόφαση και της κυβέρνησης αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ την συζήτησε στο τελευταίο Πολιτικό Συμβούλιο. Θεωρώ ότι είναι όριμη, είναι απέτηση χρόνων. Είναι μια πολύ μεγάλη περιφέρεια, όπως αυτή και της Αττικής ενδεχομένως και κάποιες άλλες, και δημιουργεί άλλες προϋποθέσεις ό,τι αφορά τη σχέση του πολίτη με τους εκπροσώπους του. Πήρατε το πρώτο όχι όμως, Ναι, μισό λεπτό τώρα. Αυτό το είχαν και ήταν συζήτηση η οποία όλα τα κόμματα το είχαν βάλει στο τραπέζι τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα η Νέα Δημοκρατία βεβαίως, επειδή θα ξαναπώ για άλλη μια φορά ότι είναι τυχοδιοκτική η πολιτική η οποία ασκεί σε όλα τα πεδία, δεν μπορεί να λέει και να συνδυάζει αυτό με κάτι άλλο. Σε αυτό συζητάμε τώρα. Δεν θα μπορεί να μπαίνει σαν τα μικρά παιδιά, δώσ' μου αυτό για να σου δώσω το άλλο αντικείμενο. Είναι μια λάθος αντίληψη. Γιατί εσείς διαφωνείτε με την ψήφο του. Όχι, δεν είναι θέμα να διαφωνώ. Είναι άλλη συζήτηση η οποία πρέπει να γίνει. Δεν είναι ειδικά την άλλη συζήτηση. Μισό λεπτό, να το κάνουμε, τη συγκεκριμένη. Ο κύριος Λάρκος μας είπε ότι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τους ομογενείς περιείχε και το σπάσιμο των μεγάλων περιφερειών στο ίδιο κείμενο, στο ίδιο κομμάτι. Και λέει, εμείς έχουμε καταθέσει συνολική πρόταση, γι' αυτό περιμένουμε συνολικά να δούμε τι θα γίνει και όχι αποσπασματικά. Κύριε Μετζάνη, ήδη είχε κατατεθεί και δεν ψηφίσαν ούτε την απλή αναλογική. Είχε κατατεθεί μια συνολική πρόταση από πριν, από εμάς. Και εκεί δεν την ψηφίσανε. Εδώ λοιπόν τώρα πάμε σε ένα θέμα πολύ συγκεκριμένο. Άρα λοιπόν θα το συζητήσουν, έχουν διάθεση ή θα πούνε, γιατί αν είναι να βάλω και εγώ την απλή αναλογική πάλι, προσέξτε, ή να βάλουν αυτή, δεν πάει έτσι. Πάει να δούμε πού μπορούμε να συμφωνήσουμε, ποια είναι όρημα, ποια είναι αναγκαία και μπορούν να γίνουν. Εγώ καταλαβαίνω ότι για την απλή αναλογική είχαν πρόβλημα. Καταλαβαίνω ότι και τώρα έχουν πάλι συγκεκριμένο πρόβλημα, αλλά θα απαντήσουν. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να διαμορφώνουν ένα τέτοιο δεν κτήμα. Είναι όριμο ακόμη το θέμα των ομογενών, διότι εγώ διάβαζα ότι υπήρχε και μια δέσμευση από τον κύριο Βούτση, ο οποίος θεωρούσε ότι σε προηγούμενο αίτημα της Νέας Δημοκρατίας, το έχει φέρει 2-3 φορές το ζήτημα. Και Μιχηλδάκη, δεν έχουμε διαφωνία το να συζητηθεί και να υπάρξει συζήτηση και γι' αυτό. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλές προϋποθέσεις, πάρα πολλές τεχνικές δυσκολίες για να κουβεντιάσουμε τι ακριβώς και με ποιον τρόπο θα είναι η ψήφος των ομογενών. Και εσείς αυτό. Το είπε και ο διευθυντής του Ζανακόπουλος χθες το βράδυ. Την πρόταση μας θα ανοιχτεί να τη συζητήσουμε. Βεβαίως, αυτό λέω. Αλλά πότε. Αυτό λέω λοιπόν. Πρώτον, εμείς είχαμε πει ότι και μάλιστα ισχύει. Μπορούμε να το δούμε για τους όσοι είναι στο εξωτερικό, έχουν να ψηφίσουν στις πρεσβείες, αυτοί που εργάζονται. Είναι πολλοί άνθρωποι. Αλλά απλά όμως από εκεί πέρα το θέμα των ομογενών που είναι σε όλο τον κόσμο. Οι οποίοι δεν ζουν στην Ελλάδα ή δεν έχουν. Είναι μια πολύ μεγάλη δυσκολία και τεχνική και να δούμε και πώς, με τι τρόπο πρέπει να γίνει. Αυτό δεν είναι εύκολο να γίνει. Αν το κατάλαβα καλά. Το βάζετε σε δύο επίπεδα. Για παράδειγμα, αυτό το μισό εκατομμύριο Ελλήνων που έφυγαν τα τελευταία 8 χρόνια με την κρίση, οι οποίοι θα μπορούσαν να ψηφίζουν πιο εύκολα. Ναι, υπάρχει, σας είπα μία προσέγγιση, κύριε Λασκαράτο. Σας είπα μία προσέγγιση. Είπα μία προσέγγιση. Είναι λοιπόν αυτών οι οποίοι έχουν φύγει και εργάζονται 4-5 έξω, δεν μπορούν να έρθουν για ποιοι λόγου ή δεν είναι εύκολο. Αυτοί είναι σε εκλογικούς καταλόγους, όπως το είπε τώρα ο κ. Μιτζάνης. Και είναι άλλο πράγμα ότι οι ομογενείς, οι οποίοι δεν είναι σε εκλογικούς καταλόγους, είναι όμως, έχουν σχέση με την Ελλάδα, με τον ΑΒ τρόπο, να τα δούμε αυτά. Είναι τελείως διαφορετικό. Εδώ τώρα μιλάμε για ένα πράγμα το οποίο είναι και εύκολο να γίνει, απλά να υπάρξει συμφωνία πολιτική. Και είναι δεδομένο ότι διαμορφώνει και ένα τοπίο αυτό που σας είπα, με σχέση του πολίτη με τον εκπρόσωπό του. Άρα λοιπόν μην κάθεται και διαμορφώνει αυτό το κλίμα, το οποίο κατά τη γνώμη μου δεν είναι, θα σας έλεγα, αυτό που η στρατηγική της είναι, ετεροκαθορίζεται. Δηλαδή σε όλα. Ουσιαστικά ο κύριος Μητσοτάκης που το ζητάει αυτό ξέρει εκ των προτέρων ότι εσείς θα το αρνηθείτε. Όχι, δεν είπαμε, γιατί δεν αρνούμαστε. Να καταλάβουμε τίποτα. Κάτι, γιατί σε ένα τραπέζι διαλόγου δεν έχετε βρεθεί όλο αυτό το διάστημα. Και λέγαμε ότι για κανένα, αυτή, για ναι, κανένα είναι θέμα. Θέμα. Για κανένα θέμα, κύριε Λίγα, είναι γεγονός αυτό. Έτσι. Δεν υπάρχει δηλαδή σε κανένα θέμα. Τώρα να το κάνω εγώ αλλιώς, να κάνω εγώ το δημοσιογράφο τώρα. Ναι, ναι. Λοιπόν, δεν έχουμε. Όχι, βεβαίως, προς Θεού. Δεν έχουμε κάτι σε κανένα τραπέζι, κοιτάξτε. Εγώ θα πω, είμαστε σε διαφορετική πολιτική γραμμή, σε διαφορετικό πολιτικό πεδίο. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, δεν είμαστε ούτε με την σελαστική σχέση εργασίας, ούτε με την καταστρατήγηση του οκτάωρου, ούτε με το δημόσιο να δοθεί σε εξωτερικούς συνεργάτες, ούτε τίποτα. Άρα λοιπόν, δεν μπορείς να κάτσεις ένα τραπέζι όταν έχεις άλλο πολιτικό σχέδιο.
Είναι σαφής. Και δεν είναι κακό να το πούμε στον Νικολάο. Φέρουν την ευθύνη για εδώ που φτάσαμε, άρα δεν γίνεται να γίνει αυτή η συζήτηση. Τα υπόλοιπα θέματα και για τα εθνικά μπορούμε να συζητήσουμε, αρκεί να υπάρχει και να μην τα εντάσσουν μέσα στο συγκεκριμένο κλίμα το οποίο έχουν διαμορφώσει. Δηλαδή, πάση θυσία να πέσει η κυβέρνηση με όποιο κόστος και αν είναι αυτό για τους Έλληνες πολίτες, αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά μην συζητάμε όμως και να μην ξέρετε λέμε. Κάτι, ο κόσμος παρακολουθεί, θα το θεωρούσε ωριμότητα κάποια στιγμή και άνθρωποι και κόμματα που έχουν μεγάλες αντιπαραθέσεις. Αφού η κυρία Μιχελιδάκη, θα σας παρακαλέσω, θα είμαι απόλυτος. Θα είμαι απόλυτος και το λέω και στον κόσμο με όλη την ευθύνη. Με όλη την ευθύνη που παίρνω, είναι τελείως διαφορετική η προσέγγιση μας, η δική μας. Πάμε σε άλλο παραγωγικό μοντέλο, σε άλλο κοινωνικό κράτος. Δεν είμαστε το ίδιο, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτά τα θέματα. Άρα ο κύριος Μητσοτάκης ευθέως να λέει να μην κρύβεται, γιατί ούτε υπάρχουν προτάσεις, ούτε έχει κάτι το οποίο να πει, το οποίο τον διαφοροποιεί από όλη την πορεία που είχε όλες οι κυβερνήσεις και εδώ που μας φτάσανε. Κύριε Ρήγα, εκτός από τον κύριο Μητσοτάκη, μια άλλη κυβέρνηση που μας έφτασε εδώ που μας έφτασε είναι αυτή που ήταν το ΠΑΣΟΚ, τώρα μέλη του οποίου είναι στο κίνημα αλλαγής και είναι στον κεντροαριστερό χώρο. Προσδιορίζεται τουλάχιστον στην κεντροαριστερά. Με αυτούς μπορείτε να κουβεντιάσετε, γιατί και αυτοί ευθύνονται για ένα κομμάτι της καταστροφής της χώρας. Τι διαφορά έχουν αυτοί οι κύριοι στόχοι? Κύριε Μιτζάνη, εγώ παρακολουθώ και παρακολουθούμε όλες τις διεργασίες οι οποίες γίνονται και τις απόψεις οι οποίες εκφράζουν. Η συνεργασία είναι ανοιχτή προς πάσα κατεύθυνση στο κομμάτι του προοδευτικού χώρου, εάν και εφόσον υπάρξουν προγραμματικές συγκλήσεις. Δύο, αν θα πάρουν θέση σε αυτό το οποίο εμείς έχουμε πει, σήμερα υπάρχει ένα δίπολο το οποίο έχει διαμορφωθεί. Από μια μεριά είναι ο προοδευτικός κόσμος, αυτός που θέλει το κοινωνικό κράτος, θέλει τις εργασιακές σχέσεις, θέλει ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο εναντίον της διαπλοκής. Και από την άλλη μεριά είναι όλοι οι υπόλοιποι. Αν λοιπόν το κίνημα αλλαγής και όλοι όσοι προσδιορίζονται σε αυτό το χώρο έχουν μια διαφορετική οπτική, πρέπει να πάρουν θέση. Δεν μπορεί να είσαι και με τη μία πλευρά και με την άλλη. Δεν μπορεί να λένε ότι εμείς θα δούμε, θα εκτιμήσουμε. Δηλαδή, τι μας λένε, ότι ενδεχομένως θα πάμε και με τη Νέα Δημοκρατία, αν χρειαστεί. Άρα, εδώ σαφείς διαχωριστικές γραμμές και σαφείς απάντηση από όλους. Να κάνω πιο σκληρά την ερώτηση που έκανε ο Νίκος Μερτζάνης. Λέω, ΣΥΡΙΖΑ, εγώ δεν μπορώ να συνεργαστώ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που έχει δώσει δείγμα γραφής και στο Υπουργείο όταν ήταν. Αλλά ας το συζητήσουμε με το Κινάλ που έχει Γιώργο Παπανδρέου πρώτο μνημόνιο. Επιμένει στο Κινάλ. Ναι. Κίνημα αλλαγής. Κάθε φορά μας κάνει. Κίνημα αλλαγής μας κάνει παρατήρηση. Έχει και συνέχεια μετά τον Γιώργο Παπανδρέου και άλλους μέσα. Όχι, εντάξει, λέω τώρα για να βάλουμε δύο προσωπικότητες. Εγώ σας είπα, κύριε Λασκαράτο, το εξής, ότι είναι θέμα προγραμματικό. Άρα λοιπόν, αν πούν συγκεκριμένα πράγματα που αφορούν εργασιακές σχέσεις, κοινωνικό κράτος, άλλο παροικό μοντέλο και το ότι χτυπάμε και τη διαπλοκή, είναι άλλο πράγμα. Δεν έχει σημασία τώρα. Η ιδιαίτερη σημασία έχει ότι τι κάναν τα προηγούμενα χρόνια. Βεβαίως υπάρχει αυτό, έχει αξιολογηθεί. Η επόμενη μέρα. Εδώ όμως έχει ένα άλλο πολιτικό σχέδιο από τη Νέα Δημοκρατία. Και δεν μπορεί αυτοί που προσδιορίζονται στο προοδευτικό χώρο, γιατί αυτό λένε. Αυτό λένε. Δεν μπορεί λοιπόν να μην παίρνουν θέση και να μας λένε. Ναι, αλλά κύριε Ρήγα, να σας πούμε κάτι. Ούτε εσείς τι έχετε το σχέδιό σας και το αναπτυξιακό πλάνο, δεν το ξέρουμε σε λεπτομέρεια. Εν πάση περιπτώσει, γιατί η πολίτευση λέει δεν ξέρει τίποτα. Οπότε, αν μπαίνετε σε συζητήσεις και αν κάποιοι ενδεχομένως θα κάτσουν να υπάρχουν κάποιες συνενέσεις. Δεν πρέπει να γνωρίζουν. Δηλαδή, μιλάμε για το επόμενο στάδιο, για την επόμενη μέρα. Αυτή τη στιγμή γίνονται διαπραγματεύσεις και για την επόμενη μέρα, μετά τα μνημόνια. Κυρία Μιχελιδάκη, υπάρχουν δύο πλευρές. Αυτή τη στιγμή έχει παρουσιάσει, γιατί αυτό που είπατε εσείς, περί αυτού πρόκειται η ένσταση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρει αυτό το στρατηγικό αναπτυξιακό σχέδιο. Γιατί τους θεσμούς. Και η κυρία Γεννηματά το λέει αυτό, λέει μόνο η Νέα Δημοκρατία. Ωραία. Αυτό μόλις ολοκληρωθεί, θα έρθει για συζήτηση και μάλιστα άμεσα. Εκεί λοιπόν θα δείτε, γιατί θα και το δημοσιογραφικό επιτελείο όλων των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ας περιμένουν να δουν αυτά που θα πούμε εμείς και το τι υπάρχει. Εκεί λοιπόν υπάρχουν όλοι οι πυλώνες, επειδή το ξέρω, όλοι οι πυλώνες, αυτό που λέμε εμείς στη μάχη την οποία δίνουμε τη μεγάλη, περιγράφεται οι πυλώνες της δικής μας αντίληψης για πώς θέλουμε την επόμενη μέρα. Δηλαδή και για το θέμα των εργασιακών και για το θέμα της στήριξης του κοινωνικού κράτους, όλα αυτά λοιπόν περιγράφονται. Άρα μην βιάζονται, γιατί θα τα δουν εκεί και εκεί θα αναγκαστούν και να πάρουν και θέσεις, σας λέω πάλι. Εγώ θέλω να επιμείνω τώρα. Σε επόμενο 20ήμερο θα γίνει. Στο επόμενο 20ήμερο θα έχουμε μια τέτοιου είδους συζήτηση, μόλις ολοκληρωθεί και έχουν ολοκληρωθεί αυτά τα οποία παρουσιάστηκαν στους θεσμούς
Σε επόμενο 20 ημέρο. Θα επιμείνω τώρα στα πρόσωπα. Επιμίζεις, γιατί από τη μία είπατε ας πούμε, ότι είναι το παρελθόν και έχει αξιολογηθεί και έχει κρυθεί το παρελθόν. Από την άλλη, ο σχεδιασμός για την επόμενη μέρα και να δούμε ποιους μπορούμε να πορευτούμε μαζί. Δεν υπάρχουν όμως πρόσωπα τα οποία απορρίπτεται, πρόσωπα στα οποία λέτε απευθείας χ. Δηλαδή, αν ερχόταν ο Μαντέλης και έλεγε: έχω τον ίδιο σχεδιασμό για την επόμενη μέρα, θα λέγατε έλα να συμπορευτούμε. Εννοείται, κύριε Λασκάρα, τώρα τι συζητήσουμε. Συζητήσουμε για τον κύριο Μαντέλη, όχι τον μόνο, οποίο τον αθώσαν κιόλας και του δώσανε και τη δυνατότητα με δόσεις να βγει από τη φυλακή. Εντάξει, αυτά είναι πράγματα τα οποία όταν τα βλέπει ο ελληνικός λαός, προφανώς διαμαρτύρεται. Και εντονότατα μάλιστα και αισθάνεται και περίεργα. Την περίεργα μέχρι όταν ο ίδιος δεν μπορεί να διαμορφώσει για τη ζωή του ένα άλλο τοπίο. Εν πάση περιπτώσει, εμείς λέμε ότι το προγραμματικά είναι το θέμα. Προφανώς, εγώ δεν θα μπορούσα και το λέω ευθέως λοβέρδος με αυτά τα οποία είπε προχθές και με τον τρόπο με τον οποίο μίλησε ή συνεχώς. Ήταν το επόμενο όνομα που θα έλεγα. Το βάζω εγώ ευθέως. Γιατί δημόσια απάντησα. Θυμίζει άλλες εποχές. Ας πάει στο σχολείο να μάθει και τις λέξεις, αλλά και να κάνει και ηθικό παιδαγώγηση. Μια ερώτηση πριν φύγει. Φύγετε. Συντάξεις. Η επόμενη μέρα έχει και μείωση συντάξεων, κύριε Ερικά. Πρώτον, όχι, γιατί είναι το. Είναι, ναι, είναι, αυτό λέω. Είναι ψηφισμένη λοιπόν. Έτσι. Το χαμόγελο δεν είχε να κάνει με τη συζήτηση, η οποία είναι συνεχή σε αυτό το διάστημα. Λογικό, αυτό είχε, δεν είχε να κάνει με το θέμα τη δυσκολία που υπάρχει. Είναι δύσκολη. Είναι μια επιλογή που έχει γίνει με δύσκολο τρόπο. Για έπρεπε να τελειώσουν ορισμένα πράγματα. Δύο σημεία. Πρώτον, υπάρχουν τα αντίμετρα. Το βγάζω αυτό ως στοιχείο γιατί δεν υπήρχε ποτέ. Έχουμε πάρει μέτρα και ταυτόχρονα να υπάρχουν. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι αυτά δεν θα έρθουν νωρίτερα. Τρίτο στοιχείο, περιμένετε γιατί όλη η εξέλιξη των πραγμάτων θα δούμε και πώς θα διαμορφωθεί. Γιατί αυτά τα μέτρα, θέλω να σας θυμίσω, τα πήραμε, μπήκαν ως προϋπόθεση γιατί το IMF ήθελε μείωση του χρέους. Έλεγε ότι δεν βγαίνει το χρέος, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί δεν συμφωνούσαν σε αυτό. Άρα πέσαμε τότε στην, μεταξύ δύο βουβάλων, αυτό συνέβηκε, μεταξύ ενός πολύ σκληρής απέτησης και εκβιασμού και γίνανε όλα αυτά. Αλλά ταυτόχρονα σας λέω μετά με αντίμετρα. Να δούμε λοιπόν, ολοκληρώνοντας η αξιολόγηση τον Αύγουστο και προχωρώντας την επόμενη μέρα και με βάση τα δημοσιονομικά τα οποία είναι, εκτιμούμε ότι θα είναι πολύ θετικά, μπορούμε όλα να τα συζητήσουμε. Μάλιστα. Από ένα όνομα. Ξέρω ότι δεν έχουμε χρόνο, αλλά από ένα όνομα γιατί σήμερα έχουμε παίξει με τα ονόματα. Και είναι για άλλο θέμα, πολύ μεγάλο όμως, γραμματέα Νετανιάχου. Γιατί μέχρι προχθές ήμασταν μαζί, ας πούμε. Εγώ θα ήθελα. Κύριε Σκάτου, σας ευχαριστώ πολύ γιατί μέσα στη συζήτηση παρασυρθήκαμε. Είναι αυτή τη στιγμή συντελείται μια καθάριση, ένα έγκλημα στην περιοχή της Παλαιστίνης. Η διεθνή κοινότητα πρέπει να πάρει άμεσα θέση. Είναι καταδικαστέο. Απολύτως και θεωρώ ότι δεν πρέπει να καλύπτεται και δεν πρέπει να από όλους τους ευρωπαϊκούς θεσμούς αυτό να το αποσκοπήσουμε ή να το παραβλέψουμε. Είναι έγκλημα τεράστιο. Μας έλεγε πριν ο κύριος Χαρίτος ότι υπάρχει εδώ μια τεράστια υποκρισία του Πόντιου Πιλάτου στα θέματα. Έτσι, από την Ευρώπη. Τι θύμα, και επίσης ότι μόνο η Γαλλία έχει βγει και έχει καταδικάσει επισήμως. Όλοι οι άλλοι είναι. Όλοι οι άλλοι σιωπούν. Μισό λεπτό. Ήδη εμείς και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει θέση απόλυτα. Ο δημόσιο γραμματέα λέει αυτά. Νομίζω ότι αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή και από μεριάς των ΗΠΑ, γιατί άναψε το πράσινο φως και άρχισαν να συμβαίνουν όλα αυτά, θεωρώ ότι δεν είναι δυνατόν να έχουμε τέτοιες ενέργειες οι οποίες οδηγούν και σε εξαφάνιση ανθρώπων, νέων παιδιών σε μια περιοχή που θα μπορούσαν και θα έπρεπε εδώ και πάρα πολλά χρόνια να έχει υπάρξει λύση δύο κρατών. Πολύ να σας ευχαριστούμε κύριε Γραμματέα ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Παναγιώτης Ρήγας. Λοιπόν, το επόμενο θέμα έχει σχέση με το Μάη του 68.